Η τηλεόραση του Λεπάντο και η εκπομπή Χρόνο και Παράδοση, μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Αγάπη Μακίνια, θα εντάξει στην εκπομπή τι εορταστικέ εκδηλώσει, οι οποίε θα λάβουν χώρα για πρώτη φορά για τον εορτασμό των πολιούχων του χωριού Αγίου Κωνσταντινού και Ελένη, στον προαύλιο χώρο τη Εκκλησία, μετά το πέρα τη Θεία Λειτουργία, το Σάββατο 21 Μαου 2016. Χρόνο και Παράδοση. μετά πέρα τη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η γλέντι με παραδοσιακού χορού καθώ και τραγούδια και θα προσφερθούν ποτά και εδέσματα. Η είσοδο θα είναι ελεύθερη για όλου. Για πρώτη χρονιά φέτο, ύστερα από την ίδρυση του συνδέσμου μα, θα κάνουμε μια ωραία γιορτή. Έχουμε καλέσει το Λεπάντο και τη νέα του εκπομπή Χρόνο και Παράδοση να καλύψει όλη τη δραστηριότητα του συνδέσμου μα και ευελπιστούμε ότι θα δείξουμε το έργο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και όπω άλλο μα βλέπει. Η δράση του συνδέσμου σα ποια είναι, κυρία πρόεδρο. Βέβαια οι δράσεις του Συνδέσμου μας είναι βάση του καταστατικού, βέβαια, λειτουργούμε. Ε, έχουμε την ενοριακή πρόνοια, τη πρόνοια της ενορίας μας. Έχουμε τον καλοπισμό των ναών του χωριού μας. Ε, έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχουμε εκδρομές και ό,τι άλλο χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος τη βοήθειά του, την δίνουμε με όλη μα την αγάπη. Δίνετε απλόχερα αγάπη, δηλαδή. Άλλωστε, βεβαίω και τη δίνουμε απλόχερα. Άλλωστε, αυτό είναι ο σκοπό μα. Γι' αυτό το ονομάσαμε Σύνδεσμο Αγάπη. Είμαστε εννέα, εννέα κυρίε, οι οποίε είμαστε θελόντριε σε αυτό το χώρο. Βέβαια, με επόπτη τον ιερέα του ναού μα, τον πατέρα Ιωάννη Πολίζο. Και προσφέρουμε ό,τι μα ζητηθεί. Βεβαίω, με πολύ, πολύ αγάπη. Λεπάντο πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για μας να δώσουμε στον κόσμο αυτό που επιθυμεί και αυτό που θέλει για το χωριό του. Αυτό δηλαδή που ζητάτε από τον κόσμο, την υποστήριξη επί της ουσίας ο Σύνδεσμος Αγάπης, τη δίνει με το δικό του τρόπο στην εκδήλωσή του. Ναι, ακριβώς. Σε αυτή την εκδήλωση συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε μαζί μας όλο το χωριό. Το χωριό μας αγαπά τον τόπο του. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να, δει, να αναδείξουμε τον τόπο μας. Και είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, που μας αγαπάνε και ως εκ τούτου τους αγαπάμε και εμείς και δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Την αγάπη μας και τη βοήθεια εκεί που χρειάζεται. Ποιο ηγείται λοιπόν του συνδέσμου του συνδέσμου ηγείται ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος κύριος Ιερόθιος, ο οποίος μας έχει αγκαλιάσει και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η περιοχή και οι κάτοικοι έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά σας. Βεβαίως και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χωριανούς μας. Μας έχουν ήδη αγκαλιάσει και πολλοί επαγγελματίες στην ευρύτερη περιοχή, εδώ κοντά μας, οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί βεβαίως πάρα πολύ. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Σαφώ όλο τον κόσμο προσκαλούμε. Όχι μόνο του χωριανού μα, αλλά και όλη την περιοχή. Του θέλουμε να του αγκαλιάσουμε, να έρθουν κοντά μα, να μιλήσουν, να μα γνωρίσουν, να δούνε το έργο μα. Αν και πολύ λίγο χρονικό διάστημα είναι το έργο μα, ούτε ένα χρόνο. Τι ώρα είναι η εκδήλωση αύριο, Μετά το πέρα τη θεία λειτουργία, γύρω, γύρω στι 10.30 και θα διαρκέσει ίσω ένα δύο ώρο. Και τι θα περιέχει. Θα περιέχει παραδοσιακά, ζωντανή παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακά χορευτικά. Όλα αυτά είναι δωρεέ των ανθρώπων τη περιοχή μα. Δεν πληρώνει κανεί τίποτα. Ήρθαν να φιλοκερδώσει άνθρωποι, ήρθαν να δείξουν, για να μα υποστηρίξουν και να μα ε, ε, βοηθήσουν στο έργο μα και να δούνε και οι κάτοικοι του χωριού μα που δεν είχαν ξαναγίνει μια τέτοια εκδήλωση, να δούνε κάτι παραπάνω. Και επί τη ευκαιρία, μια και 19 του μήνα, του 19 Μαου είναι η γενοκτονία των ποντίων, θα χορευτούν ποντιακά, ε, κάποιοι ποντιακοί χοροί. Πρώτη φορά γίνεται στον τόπο μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.